βεβαίως. Κλπ. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύουν, δυσκολεύουν. Κοιτάξτε, είναι δύο κόμματα ιδεολογικά διαφορετικά και αντίπαλα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, επειδή έχουμε και τη συνάντηση Μέρκελ-Σαμαρά σήμερα, έχουν τελείως διαφορετικές προτάσεις και λύσεις για το πώς θα βγει η Ευρωζώνη από την κρίση και πώς οι χώρες του Νότου. Κυρία Χρυστοφυλοπούλου, είναι... άρα, λοιπόν, οδηγούμε είναι στην επόμενη ερώτηση από αυτά που λέτε. Δηλαδή, ψηφίσατε. Άρα θέλω να σας πω ότι το Πασόκ δεν πιστεύει σε περαιτέρω ψηφίσατε από κοινού τα τελευταία δύο χρόνια σειρά σοβαρότατων μέτρων. Και τώρα έχετε διαφωνίες. Σε πέντε πράγματα που δεν είναι και τόσο σοβαρά, έχετε ψηφίσει σοβαρότατα πακέτα ολόκληρα που αλλάξαν τη ζωή των εργαζομένων και των πολιτών της χώρας. Τώρα γιατί διαφωνείτε? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε, κυρία Τσαπανίδου. Λέτε ότι υπάρχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως και οι οποίες εκδηλώνονται. Και εγώ σας θυμίζω ότι φτάσατε να εκδηλώνετε τις διαφορές αυτές αφού πρώτα περάσατε ένα γολγοθά μαζί ψηφίζοντας μέτρα. Θέλω να σας θυμίσω. Επειδή, όπως λέει ο φίλος και σύντροφός μου, ο Φίλιππος ο Σαχινίδης, αλλά όπως έχει και επανειλημμένα πει ο ίδιος ο Ευάγγελος... Από τη θέση του, έτσι, από το τμήμα, τον τομέα του. Αν δεν κάνετε πέντε ερωτήσεις τη φορά, θα μπορέσω να σας απαντήσω. Συγγνώμη, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Αλλά είναι καταιγιστικές και οι εξελίξεις. Σας ακούμε, λοιπόν. Αφήστε με, λοιπόν, να είμαι για δύο λεπτά κι εγώ καταιγιστική. Λοιπόν, όπως είπε ο σύντροφος και φίλος μου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, πρόσφατα, αλλά όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, τόσο στο Ζάπιο, όσο και στη Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται ο εθνικός κεϊνζιανισμός να είναι λύση, όπως μας λέει η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, όπως και άλλα κόμματα σοσιαλιστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκάστηκαν να πάρουν τη μόνη λύση που υπήρχε στο τραπέζι σε μια ευρωζώνη, κυρία Τσαπανίδου, στην οποία οι συντηρητικές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις είχαν την πλειοδοσία. Γιατί ακριβώς μας κατηγορείτε ότι πήραμε τη λύση που υπήρχε για να επιβιώσει η χώρα μας εντός του ευρώ? Ποια είναι η εναλλακτική? Η εναλλακτική που μας παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται ότι είναι αμφίσιμη και θολή, ακόμη και με ανθρώπους που στηρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Λαπαβίτσας. Διαβάστε τους. Ή λοιπόν θα πάμε με αίμα και δάκρυα εκτός ευρωζώνης στη δραχμή, ή θα παραμείνουμε με τη μάχη να δίνουμε εμείς οι σοσιαλιστές για μια Ευρώπη της ανάπτυξης και για περισσότερους πόρους για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να κινηθεί η μηχανή της. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ιδεολογικές γραμμές, είμαστε όμως σε μια Ευρώπη η οποία είναι ακόμη πολύ συντηρητική και έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και οι πολιτικές ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοφυλοπούλου, που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας μέρα.